Στην τρίτη μας συζήτηση, καλησπερίζω το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και πρώην υποψήφιο αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Παύλο Χριστίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστίδη. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Καλώς σας βρήκα. Τι εικόνα έχετε αποκομίσει σε σχέση με αυτά που είδαμε σήμερα στο Αριστοτέλειο? Εκτιμάτε ότι η κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά ή όχι? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να μιλήσουμε αντικειμενικά για το γεγονός. Έχουμε πρώτον μια ευθεία βολή μιας κρότου λάμψης. Αυτό δεν προβλέπεται σε κανένα αστυνομικό πρωτόκολλο την ώρα που κανένας δεν βρίσκεται σε άμυνα. Ναι. Άρα μιλάμε για ένα παράδειγμα αστυνομικής αυθαιρεσίας για το οποίο πρέπει να υπάρχουν απαντήσεις ξεκάθαρες. Ξεκάθαρες. Προσέξτε, κύριε Μελιγκόνη, ούτε εσείς, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας δεν θα κάνει γενικεύσεις. Δεν θεωρεί κανένας από εμάς ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι το ίδιο. Προφανώς. Οι συγκεκριμένοι όμως αστυνομικοί, οι οποίοι τραυμάτισαν με αυτόν τον τρόπο τον φοιτητή, δεν μπορούν να υπηρετούν σε μια υπηρεσία η οποία προστατεύει τους πολίτες. Άρα πρέπει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχει προφανώς το τεκμήριο της αθότητας για τον καθένα, αλλά υπάρχουν και τα τεκμήρια τα οποία έχουμε δει όλοι στις τηλεοράσεις. Η κυβέρνηση πρέπει να δει τι κάνει, διότι ρητορικά παίζει με τη φωτιά. Στο τέλος της ημέρας όμως, αν πάμε να δούμε την αποτελεσματικότητα της ρητορίας της κυβέρνησης, είναι κάτω από τη βάση. Για παράδειγμα, προστασία του πολίτη δεν υπάρχει πουθενά στην χώρα. Η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα είναι πάρα πολύ ψηλά. Τα λέει και ο Δήμαρχος Αθηναίων. Ο Γαλάζιος Δήμαρχος Αθηναίων. Βεβαίως. Τα ζητήματα της αστυνομικής, μάλλον τα ζητήματα της εγκληματικότητας, της χρήσης ναρκωτικών σε όλη την Ελλάδα και στο κέντρο της Αθήνας και σε γειτονίες της Αθήνας είναι παντού. Άρα υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Εγώ τις τελευταίες ημέρες έτυχε να βρίσκομαι σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, τις περιοχές της Αθήνας, οι οποίες έχουν τέτοιου είδους ζητήματα και μου μεταφέρουν τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινή παραβατικότητα. Με τους τουρίστες, τους οποίους τους κλέβουν στο κέντρο της Αθήνας, με τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι κάνουν χρήση ναρκωτικών δίπλα στον Παρθενώνα και την Ακρόπολη. Όλα αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε σήμερα και θέλω να σας πω, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση έτσι, για την αστυνομική αυθαιρεσία, ότι εδώ δεν χωρά συζήτηση. Αυτές οι εικόνες δεν παραπέμπουν σε μια σύγχρονη χώρα η οποία αντιμετωπίζει όποιο πρόβλημα και να θέλει να αντιμετωπίσει με όρους σοβαρούς. Δεν υπάρχει κανένας μας επίσης, να το πω και αυτό, ο οποίος θέλει ή έχει διάθεση να καλύψει οποιονδήποτε είναι παραβατικός στον χώρο ενός πανεπιστημίου. Αλλά είναι άλλο αυτό. Άλλο το ζήτημα αντιμετώπισης της βίας και είναι άλλο αυτό το οποίο φαίνεται στα βιντεάκια τα οποία κάνουν το γύρο του διαδικτύου από σήμερα το μεσημέρι. Κύριε Χριστίδη, γιατί λέτε ότι η κυβέρνηση ρητορικά παίζει με τη φωτιά? Θέλω να πω, η πρακτική, ας πούμε, των τελευταίων εβδομάδων να παρίστανται καθημερινά ένοπλοι αστυνομικοί για να γίνει αυτή η περίφημη βιβλιοθήκη στο βιολογικό. Δεν ξέρω. Γιατί δεν λύνει το ζήτημα. Είναι ή δεν είναι ατέριαστη η εικόνα ατέριαστη για το πανεπιστήμιο αυτή? Είναι ατέριαστη. Και δεν νομίζω ότι κανένας σοβαρός άνθρωπος σήμερα στη χώρα μας πιστεύει ότι ένας αστυνομικός με ένα όπλο στην είσοδο ενός πανεπιστημίου μπορεί να οδηγήσει στην κατασκευή μιας βιβλιοθήκης. Δεν θα γίνει βιβλιοθήκη με την απειλή κρότου λάμψης και όπλων. Θα γίνει επειδή πρέπει ενδεχομένως να αντιληφθούμε ότι είναι η εποχή όπου τα βιβλία πρέπει να είναι κομμάτι της εκπαιδευτικής κοινότητας ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο ουσιαστικά. Και δεύτερον, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά ζητημάτων με ουσιαστικό διάλογο. Και καταλαβαίνω, κύριε Μελιγκόνη, ότι η κυβέρνηση φοβάται το διάλογο αυτό. Είτε έχει να κάνει με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους φοιτητές, είτε έχει να κάνει με την ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κύριος Μητσοτάκης έχει εντελώς διαφορετική στρατηγική από αυτή την οποία είχε ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είχε μαλλιάσει η γλώσσα του να ζητάει συμβούλιο πολιτικών αρχηγών για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Σήμερα λέει ότι το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών είναι κάτι το οποίο είναι αναποτελεσματικό. Και πώς θα μάθουν οι πολιτικοί αρχηγοί τι έχει γίνει με τα F-35, τι συμφωνήθηκε με τον κύριο Μπάιντεν, τι συζήτηση έγινε για την Τουρκία και την προκλητικότητα την οποία δείχνει σε κάθε γωνιά της ευρύτερης περιοχής μας? Όλα αυτά είναι ζητήματα εθνικής στρατηγικής. Θυμίζω, κύριε Μελιγκόνη, ότι αν έρθουν με το καλό F-35, τα με το ακριβά, καλό. Τα ακριβά F-35, γιατί εδώ πέρα πρέπει να κάνουμε και μια συζήτηση η οποία πηγαίνει σε βάθος χρόνου. Θα έρθουν μετά το 2028. Δεν υπάρχει περίπτωση μετά το 2028 να είναι ο κύριος Μητσοτάκης πρωθυπουργός της χώρας. Άρα χρειάζεται εθνική στρατηγική, η οποία θα εφαρμόζεται από τα πολιτικά κόμματα στο βάθος χρόνου.
Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητήσαμε και παλιότερα. Δεν έγινε. Το ζητάμε και τώρα να υπάρχει σοβαρή στρατηγική ενημέρωση και όχι μόνο επικοινωνία. Ήταν σημαντικά τα χειροκροτήματα στο Κογκρέσο, ναι. Αλλά μια εβδομάδα μετά, στα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη, πετούσαν τουρκικά αεροσκάφη. Mm-hmm. Αυτό δεν έχει απαντηθεί ακόμα ούτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν φύγουμε από το χώρο της παιδείας όμως, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή διαβάζω και σε διάφορες αναλύσεις ότι ένα μεγάλο κομμάτι των σημερινών ανακοινώσεων και ραμαίως υπήρχε και στον περίφημο νόμο πλαίσιο της κυρίας Διαμαντοπούλου. Πώς το είδατε όλο αυτό? Κοιτάξτε, να, η Νέα Δημοκρατία ήταν το κόμμα το οποίο παραβίασε τον νόμο Διαμαντοπούλου. Η Νέα Δημοκρατία ήταν αυτή η οποία ως κυβέρνηση πήρε αποφάσεις με τον κύριο Αρβανιτόπουλο, αλλά η Νέα Δημοκρατία ως πολιτικό κόμμα, υπαναχωρώντας από ένα νόμο τον οποίο είχαν ψηφίσει συντριπτική πλειοψηφία, 270 βουλευτές της Ελληνικής Βουλής. Θυμίζω, κύριε Μελιγκόνη, και το λέω γιατί κάποια στιγμή και στη δημοσιογραφία και στην πολιτική θα πρέπει να βάζουμε τα γεγονότα πρώτα. Το 19 ο πρώτος νόμος που έφερε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ήταν ο νόμος για τα πανεπιστήμια. Ναι. Η φόφη γεννηματά για τη βία και τα πανεπιστήμια. Η φόφη γεννηματά έλεγε, εφαρμόστε τώρα το νόμο 4009 του 2011. Αυτός ο νόμος τότε ήταν ένας νόμος πρωτοποριακός. Αν είχε εφαρμοστεί, θα είχαν λυθεί όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε 3 χρόνια τώρα. 3 χρόνια αυτή η κυβέρνηση λέει ότι πατάσει τη βία στα πανεπιστήμια. Ναι. Έχει ιδρύσει πανεπιστημιακές αστυνομίες, έχει συγκρουστεί με τους φοιτητές, έχει καταστήλει πορείες. Δεν έχει αντιμετωπιστεί βία στα πανεπιστήμια. Δεν έχει αντιμετωπιστεί βία στα πανεπιστήμια. Αυτό λοιπόν είναι αναποτελεσματικότητα και επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Ρητορία, πολλά λόγια, στην πράξη τίποτα. Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Και το καταλαβαίνει και η φοιτητική κοινότητα, mm-hmm. το καταλαβαίνει και η ακαδημαϊκή κοινότητα, το καταλαβαίνει το σύνολο της κοινωνίας. Τώρα, προχθές ένα από τα παραλυπόμενα ή από τις ειδήσεις που αφορούσε στο συνέδριό σας είχε να κάνει με τις πολύ βαριές κουβέντες, είναι αλήθεια, του κυρίου Απόστολου Κακλαμάνη σε σχέση με όσους έφυγαν από το Πασόκ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Βοθρολήματα κλπ. Δεν θέλω καν να τα επαναλάβω. Ο κύριος Κακλαμάνης όμως χειροκροτήθηκε από κάτω. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε, ο κύριος Αυτό είναι πολιτικό πρόβλημα. Είχα την αίσθηση ότι ή στις αποστάσεις προσπαθούσατε να κρατήσετε. Ούτε στις αποστάσεις, ούτε βοθρολήματα. Νομίζω ότι πρέπει να είμαστε πολύ ξεκάθαροι στο εξής. Ο κύριος Κακλαμάνης έκανε σήμερα μια διευκρινιστική δήλωση, στην οποία έδειξε ποιους αφορά η συζήτηση. Επειδή όμως έχουμε την ευκαιρία να έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, εγώ θέλω να πω ότι εμείς απευθύνουμε ένα κάλεσμα προς όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες του τόπου. Ό,τι και να ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια. Mm-hmm. Και για όποιο λόγο. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει να κάνει με επιλογές οι οποίες κάναμε εμείς ενδεχομένως και πληγώσαμε κόσμο. Ένα άλλο μεγάλο μερίδιο ευθύνης μπορεί να έχει να κάνει με εύκολες υποσχέσεις οι οποίες έκαναν άλλα πολιτικά κόμματα. Ή με το δίπολο το οποίο έπαιζε με το φόβο ο ένας του άλλου. Το είδαμε πάρα πολύ το 2019. Επομένως, εμείς θέλουμε να συμπορευτούμε με όλους αυτούς τους πολίτες. Τους ζητάμε να συμπορευτούν στην προσπάθεια του σημερινού ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να ξαναδημιουργήσουμε τις προοπτικές και τις συνθήκες μιας νέας μεγάλης αλλαγής. Και από αυτή την προσπάθεια υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι πολύ λίγοι, πολύ συγκεκριμένοι, οι οποίοι έφυγαν από εμάς για να πάνε να πάρουν κυβερνητικές ή άλλου τύπου καρέκλες. Αυτοί, επί της ουσίας, οι ίδιοι άφησαν στην άκρη την πορεία τους, τη στάση τους, την ιδεολογία την οποία είχαν στα χρόνια τα οποία υπηρέτησαν ως αξιωματούχοι του ΠΑΣΟΚ για να πάνε σε ένα άλλο πολιτικό κόμμα. Δεν νομίζω ότι η ανανέωση με όρους αξιακούς είναι μια ανανέωση η οποία μπορεί να περιλαμβάνει ανθρώπους που έκαναν τέτοιου είδους επιλογές. Χωρίς ποτέ, ναι. και το ξέρετε γιατί έχουμε πολλά χρόνια τη δυνατότητα να συνομιλούμε με διαφορετικές ιδιώτες, να μπορώ εγώ να μπω σε μια τέτοιου είδους συζήτηση η οποία χτυπά με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους για τις πολιτικές τους επιλογές, με χαρακτηρισμούς. Αυτό το οποίο ναι. με ενδιαφέρει είναι να διαχωρίσουμε τον κόσμο, mm-hmm. ο οποίος κινείται με βάση την ιδεολογία του, το συναίσθημά του, την επιθυμία του, από αυτούς οι οποίοι μπορεί να σας πω την αλήθεια να έλεγαν, ας πούμε, προδοτική τη Συμφωνία των Πρεσπών και 15 μέρες μετά να γίνονταν υπουργοί μιας κυβέρνησης. Ή να έλεγαν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το απόλυτο κακό το 2009, το 2012, το 2015 και το 2019 να γίνονται
πρωτοκλασσάτε υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί καταλαβαίνετε ότι κάτι σηματοδοτούν. Και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να συμπορευτούμε. Σύμφωνοι, απλώς οι μόνοι που βάζετε το θέμα είστε εσείς. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι έχει εκδηλώσει κανείς από αυτούς, είτε προς τα στελέχη, επαναλαμβάνω, αφήνουμε τους ψηφοφόρους απ' έξω που πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, είτε προς εκείνους που πήγαν στη Νέα Δημοκρατία, δεν νομίζω ότι κανείς έχει εκδηλώσει την πρόθεση να γυρίσει. Εγώ... ενώ βάζετε κόκκινη γραμμή απέναντι σε τι, σε ένα ενδεχόμενο που ουδείς. Νομίζω ότι βάζουμε μία πράσινη γραμμή σε όλους αυτούς με τους οποίους θέλουμε να συμπορευτούμε. Κόκκινη γραμμή ενδεχομένως πρέπει να μπαίνει, γιατί κάποιος μπορεί να σου πει ευλόγως. Εντάξει, ωραία, βλέπουμε, έρχεται ο ένας, έρχεται ο άλλος, έρχεται ο τρίτος. Τι συμβαίνει? Επομένως, σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να υπάρχει μια τοποθέτηση. Ξέρετε, κύριε Μελιγκόνη, ότι στα συνέδρια που είναι εσωτερικές διαδικασίες μεγάλες και δεν μένουν κρυφά πράγματα, ακούγονται πολλές φορές και πράγματα που αφορούν το κομματικό ακροατήριο. Σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ειδικά ένα πρόσωπο με την ιστορία και την πορεία του Απόστολου Κακλαμάνη, που έχει διαυγή πορεία στα πράγματα, ξεκάθαρη. Ένας άνθρωπος ο οποίος συγκρούστηκε για τις ιδέες του σε όλη την πορεία της ζωής του και έφερε και πολύ μεγάλες αλλαγές, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα πρόσωπο το οποίο έχει να κάνει σε οτιδήποτε με τον παλαιοκομματισμό. Είπε κάποια πράγματα σε ένα συνέδριο και νομίζω ότι η διευκρινιστική του δήλωση και σήμερα βάζει τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση και τον χρόνο. Καλό βράδυ, να είστε καλά.